εποχή η οποία είναι δύσκολη λόγω της έκτακτης ανάγκης της πανδημίας. Τα νοσοκομεία είναι λογικό να σηκώνουν μεγάλο φόρτο και το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι γενικότερα στα νοσοκομεία περνάνε δύσκολες στιγμές. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι η απάντηση σε όλους όσους κατηγορούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι να ενωμένοι να απαντήσουμε με αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Το έργο το οποίο έχει αποφασίσει ο Δημοτικό Συμβούλιο να βοηθήσει όχι μονάχα το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής, αλλά και τα κέντρα υγείας Κιλκής και Δροσάτου με ιατροφαρμακευτικό υλικό, είναι μονάχα η αρχή. Σήμερα παραδίδουμε προς το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής και τους άλλους φορείς γάντια, μάσκες, αντισηπτικό υγρό, καθαριστικό υγρό, ποδονάρια, φόρμες προστασίας, προκειμένου οι ήρωες της σημερινής εποχής, οι ιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, να επιτερούν ως το δυνατόν πληρέστερα και καλύτερα αυτό το έργο το οποίο κάνουν χρόνια τώρα. Και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλες τις προσπάθειές τους. Ακολουθεί και δεύτερη προμήθεια υλικών ιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Κιλκής με 4 αναπνευστήρες. Πιστεύω ότι τα υλικά αυτά θα δώσουν μια ανάσα στο νοσοκομείο, θα βοηθήσουν όχι το νοσοκομείο σαν νοσοκομείο, τους ίδιους τους ιδιμώτες μας, οι οποίοι λόγω της πανδημίας θα έρθουν και θα ζητήσουν τη βοήθεια των γιατρών και νοσηλευτών μας. Εύχομαι υγεία σε όλους, να περάσουμε γρήγορα αυτές τις δύσκολες στιγμές και να σταθούμε όρθιοι, δυνατοί, γεροί και ενωμένοι για την επόμενη μέρα.